Λίας Αλιών, Βάσος Μελιλός. Ωραία. Δήμου της Λίας. Σόλου. Βεβαίως. Τι δεν θα έρθει. Θέλω να κάνω, επειδή έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό το έγγραφο εδώ και έχω φτάσει σε σημείο να έχω πάει στα δικαστήρια 15 φορές και ο κ. Σαββαζός μαζί και ο πρόεδρος είναι ένας συγγνώμων. Δεν βλέπω τίποτα. Ήρθε ο Περιφερειάρχης, πήγαμε στον Δήμαρχο. Δεν βλέπουμε τίποτα. Τα αλλάξανε συνέχεια τα ίδια πράγματα. Και δεν έχει συμβεί κάτι. Ο κύριος Δήμαρχος μας είπε σε ένα συμβούλιο εδώ πέρα που κάναμε και σε μια συνάντηση που είχαμε με τους δημοσιογράφους ότι δεν έπρεπε να κάνει μήνυση κατά παντός υπευθύνου ποιος φταίει για αυτά τα πράγματα εδώ. Πού βρίσκεται αυτή η μήνυση, αν έχει γίνει, δεν έχουμε λάβει καμία γνώση. Δεν έχει απαντήσει. Ούτε σε δημοσιεύσεις, ούτε σε τηλεοράσεις που έχουμε βγει και φωνάζουμε για αυτό το θέμα. Εντάξει, εμείς έχουμε τις περιουσίες μας. Εμείς δουλεύουμε 5 μήνες το χρόνο για το χειμώνα καθόμαστε εκεί μέσα για μία φορά να πάμε για ψάρμα να βγάλουμε ένα προγράμμα. Το σύστημα προγραμματά σας τα έχετε στην τσέπη. Συνέχεια. Αυτή είναι η διαφορά. Λοιπόν, κάναμε μία πρόταση για ένα λιμενικό ταμείο το 2002 μέσα στο δημάρχο το γραφείο και ο κύριος Σαββαζότης πήρε τηλέφωνο επί τόπου τον κύριο Τζάνι, τον προηγούμενο πρόεδρο, αν συμφέρει να κάνουμε ελληνικό ταμείο εδώ. Λοιπόν, το ξέρω, έχει ξεκινήσει τώρα. Εντάξει, τόσο καιρό εμείς που πληρώνουμε και τα λεφτά πάνε στην Καλαμάτα, για το λιμάνι της Καλαμάτας, ενδιαφέρεται ο κύριος Δήμαρχος να πει, έλα εδώ ρε φίλε, εσύ παίρνεις τα λεφτά από τους ψαράδες εδώ, έχεις βάλει δύο λάμπες στο λιμάνι εδώ πέρα, έχεις πληρώσει μία φορά το ρεύμα που πηγαίνει το λιμάνι, έχεις πληρώσει μία φορά το νερό που παίρνουν οι άνθρωποι από το λιμάνι. Δεν έχει πάρει μία γραφή από το λιμενικό ταμείο. Το λιμενικό ταμείο όμως τα 5 λεφτά. Αυτή είναι η διαφορά. Ωραία, τα βάλατε τα ερωτήματα. Βέβαια, τα βάλαμε και περιμένω κάποια στιγμή πολύ να απαντήσουμε. Καλή σας νύχτα. Γεια σας. Δημοτική στιγμή. Εμείς έχουμε πρόβλημα για τις αμύθιτες σωλήνες περίπου 100 μέρες. Έχω καταθέσει τα προτινόμενα έργα του Ραπεπούλου από το Φλεβάρι του 2011 και δεν έχει πιαθεί ούτε μισό, όχι ένα. Για το ίντερνετ στο ιατρείο που δεν μπορεί να συνταγοκρατήσει ο γιατρός. Για τις καλυκόστρες στον δρόμο και τις υπομηθείς του υλοκάρπου που δεν θα μπορούν να πάνε ούτε με τραπτέ. Για τα έργα που πρότεινα τον αριθμό 15 ούτε ένα δεν έχει γίνει. Για τα υπόλοιπα με έχουν καλύψει ο κύριος Βακούρος, η κυρία Μανουσοπούλου και πάλι πολλούς άλλους που δεν θυμάμαι. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καλογερόπουλος. Όταν κάποιος πρόεδρος αναλαμβάνει σαν πρόεδρος της τοπικής κοινότητας ή ο δήμαρχος, βάζει κάποιους στόχους. Κάθε φορά σκέφτεσαι τι θα κάνεις. Σε αυτή τη θητεία δεν βγήκε κανένα στόχος μέχρι τώρα από αυτές που είχα σκεφτεί να κάνω για το χωριό μου. Συγκεκριμένα. Αγροτική οδοποιία. Η αγροτική οδοποιία 3 χρόνια τώρα δεν έχει γίνει τίποτα. Πριν από το Μάιο, μίλησαμε κάποιον αντιδήμαρχο τι θα κάνουμε εδώ σε ένα στόχο. Ο κόμπος το θέλει. Μου είπε ότι δεν έχουμε κάνει μελέτες. Ακόμα η τοπική υπηρεσία δεν έχει κάνει κάποιες μελέτες που όφυλε να κάνει. Ποιος οφείλει για τις μελέτες. Η τοπική υπηρεσία είναι στο Δήμο και όφυλε να έχουν κάνει τις μελέτες. Εάν δεν πάει grader για την κοινωνική οδοποιία δεν γίνεται τίποτα. Αν δεν βγουν τα βλάκια, οι δρόμοι χαλάνε. Πάμε παρακάτω. Δημοτικός φωτισμός. Εδώ και καιρό όλοι ξέρουμε ότι τις λάμπες τις αγοράζουν ήδη. Έμαθα ότι έγινε κάποια προμήθεια εδώ από το Δήμο και οι λάμπες ήταν άχρηστες λέει. Δεν ξέρω τι κάνατε, τις στείλατε πίσω, γιατί δεν έχουμε λάμπες. Οι κάτοικοι εδώ μεταξύ έχουν συνηθίσει τώρα πια και αγοράζουν μόνοι τους τις λάμπες. Τους έχουμε. Ναι. Έχουν ξεπεράσει το πρόβλημα. Άσε που σιγά σιγά θα αρχίσει να γίνεται και ρουσφαίρι. Θα σου βάλω λάμπα να με ψηφίσεις. Εκεί θα πάμε σιγά σιγά. Το τρίτο πρόβλημα είναι τα σκουπίδια που τα αντιμετώπισα προχθές. Δεν είχαν έρθει να πάρουν τα σκουπίδια μέχρι τις 12 η ώρα. Αναφέρθηκα στον αρμόδιο, δεν το σήκωνε το τηλέφωνο. Τελικά βρήκα τον κύριο Σαββαζότη, λύθηκε το πρόβλημα το απόγευμα. Με την οικονομική υπηρεσία με χάρισε η κυρία Πανουσοπούλ. Αυτά έπρεπε να γίνουν νωρίτερα. Έπρεπε να φτάσουμε δηλαδή ο κόμπος το φταίνει για να μην κινηθούν τα αυτοκίνητα. Και εκείνο που δεν καταλαβαίνω είναι το εξής. Ότι το πρωί που ξεκινάνε όλοι να πάνε στη δουλειά τους, κάποιο απορριμματοφόρο ή κάποιο φορτηγό δεν έχει πετρέλαιο. Τι
Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι δεν θα πάνε στη δουλειά του. Αυτό ο άνθρωπο που δεν του στέλνει στη δουλειά του. Ποιο είναι αρμόδιο, ο δήμαρχο, ο αντιδήμαρχο, ποιο είναι. Δεν έχει ευθύνη για αυτό το πράγμα. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι δεν πάνε στη δουλειά του, δεν δουλεύουν. Του πληρώνει το ελληνικό δημόσιο ότι δεν δουλεύουν. Για ένα μικρό έργο το οποίο τα πήρα δουλειά είναι ένα αναπτυσσόμενο συνηθισμό
ένα πανέμορφο συγκρισμό και δεν έγινε έργο. Για 1500 μέτρα λάστιχο να τοποθετήσουμε ένα έργο για το νερό στην Ακαδημία που είναι πλήρη, που λόγω ότι κάνουν ένα συνηγόντιμα σε κάποια κατάλληλη θέση και μα έκοψε ένα κονδύλι και έχουμε νερό πλήρη. Δηλαδή είμαστε σε πάρκα νερό. Και δεν μπορούμε να τοποθετήσουμε τον συγκρισμό. Καταλάβατε. Για ένα λάστιχο το οποίο συγκρίνει μερικά χιλιάδε. Λοιπόν, κάτω από αυτές τις συνθήκες, το νομικό συμβούλιο θα αποφάσει ομόφωνη να υποβάλει την πάλιση. Αν μέσα σε ένα χρονικό διάστημα, μέχρι να αρχίσει η εργοδοτική, δεν έχουν γίνει η άσκηση αυτών των προβλημάτων. Προπάντων η αγροτική δρόμη. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Καρομπάλης. Ναι. Εγώ με τη σειρά μου θα σας πω το εξής. Για τα γενικά θέματα σαν πολίτης, με κάλυψε ο κ. Σωτήρη Τσίγκαλος και ο κ. Παπούλου. Ακριβώς τα ίδια σκεφτόμουν να πω, για να μην σας τρώω τον χρόνο. Όσο για το δημοτικό διαμέρισμα που είμαι πρώην, υπάρχει μια μεγάλη αγανάκτηση, πολύ μεγάλη. Οι δρόμοι είναι 3 χρόνια δεν έχει πατήσει μηχάνημα. Έχουμε κάτι επίγοντα έργα τα οποία τα έχω ασχοληθεί, τα έχω δείξει στους αντιδημάρχους. Πήρα την τελική υπηρεσία του μηχανικού, πήγα του έδειξα ότι είναι επικίνδυνα. Ένα σχολείο κάθε μέρα κρέμεται και πέφτει και πέφτει και πηγαίνει παιδιά. Μία στροφή κινδυνεύουν να σκοτωθούν άνθρωποι. Λοιπόν, όσο για τον φωτισμό και για τις λάμπες, έχω καταδύσει να είμαι ο μουνός του χωριού. Έρχονται σαν βαπτιστήρια. Λοιπόν, για να βάλω από την τσέπη μου το, για τον γιατρό αυτά όλα τα κομπιούτερ και όλα αυτά εκεί πέρα. Λοιπόν, τι γίνεται μέσα από εδώ. Δεν το καταλαβαίνω. Εάν δεν μπορείτε, εγκαταλείψτε. Είσαι κατάλληλοι στο φινάλι που λένε. Δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, δεν έχουμε καμία τεχνική υποστήριξη. Δεν έχουμε καμία ηθική υποστήριξη. Δεν έχουμε τίποτα. Μόνο σε καραπανηγύρια έρχεται κανένα και αυτοί τώρα το κόψανε. Λοιπόν, για τα πανηγύρια είμαστε όλοι. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας σας. Δηλαδή έχουμε αηδιάσει, έχουμε γίνει ζητιάνοι. Τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση, απαντήστε κάποιος. Δήμαρχες, τι κάνεσαι και διαβάλλει. Απαντήστε κάποιος. Πρόεδρε, να σας πω εγώ. Τι κάνω. Πάρτε τα συγκλήματα, βεβαίως θα πάρτε κάποιες. Λοιπόν, απαντήστε. Ωραία, ποιος είναι ο επόμενος. Ο κύριος Καρνάδης. Εγώ θα μιλήσω πρώτα για την ΕΡΑ, θα ξεκινήσω από την ΕΡΑ. Βήθησε ο δρόμος. Πέρσι βήθησε ο δρόμος. Λοιπόν, μετά από πολλά γράμματα που έστειλα στον Δήμαρχο και στους αντιδημάρχους, ήρθανε, είδανε, με την τεχνική υπηρεσία, η μελέτη ακόμα, βρήκαμε μια μελέτη του πρώην Δήμου Σταυρών, αλλά έχει σταματήσει, δεν έχει προχωρήσει. Πάμε μετά με το νερό. Κύριε Δήμαρχε, ξέρεις ότι υπάρχει πρόβλημα με το νερό. Λοιπόν, τα υδραγωγεία είναι σε άδεια κατάσταση. Συντηρητές δεν υπάρχουν. Ο ηλεκτρολόγος και ο υδραυλικός τελείωσε τη σύμβασή τους. Τώρα πότε θα ανανεωθεί, πότε θα έρθει ο καινούριος και οι συντηρητές σε τέτοια, αν γίνει καμία στραπή όπως έγινε προχτές. Και πήραμε τον κύριο Κάπο και ήρθε προσφορά. Γιατί είχε λήξει η σύμβασή του. Λοιπόν, για τα μηχανήματα το είπαν και οι άλλοι. Δεν θέλω να πω κάτι ιδιαίτερο. Όταν υπάρχει βενζίνη δεν υπάρχουν μηχανήματα. Όταν υπάρχουν μηχανήματα δεν υπάρχει βενζίνη. Οι υπάλληλοι, το έχω ξαναπεί και με τον κύριο Φιντήση, έχουμε και εξακολουθεί μερικές φορές και με τους άλλους αντιδημάρχους, ότι κάθονται στα κέπη. Και έχω εξακολουθεί και με τους υπάλληλους. Λοιπόν, μας λέτε να φτιάξουμε τεχνικό πρόγραμμα. Τεχνικό πρόγραμμα δεν έχει δουλευτεί καθόλου. Ούτε σαν τα έχουμε δει, ούτε τίποτα. Αναλώσουμε υλικά. Μηδέν. Δεν υπάρχουν. Θέλουμε ένα λάστιχο, θέλουμε ένα φρεάκιο. Δεν υπάρχει, δεν κάνουμε, δεν ξέρω, δεν έχει γίνει προμήθεια. Δεν έχουν εισπραχτεί τα τέλεια από το νερό. 3 χρόνια. 2 χρόνια. 2 χρόνια στο δίκτυο. Λοιπόν, με αποτέλεσμα να μην έχουμε. Δεν έχουν εισπραχθεί από τις πλατείες και τα ενίκια από τα κτίρια, το πύργο, τα παλεύουν, δεν έτσι. Έχω κάνει έγγραφο, πολλά έγγραφα, ούτε οι αντιδημάρχοι μου έχουν απαντήσει, ούτε ο δήμαρχος σε αυτά τα θέματα. Το μόνο λάθος μου είναι ότι δεν τα έχουν στείλει στην αντιπολίτευση. Αλλά καλό ήταν και η αντιπολίτευση
Καλά, δεν θα απέσχει. Γιατί δεν βγαίνει η αντιπολίτευση στα χωριά να τα κοιτάξει. Το ξέρω. Το Παπανάκι όμως μπορείτε να βγαίνει. Λαϊκή. Κύριε Πρόεδρε. Αρκεί να κάνει την επίθεση να βεβαιώσει καταλόγους και να τα εισπράξει τα λεφτά. Δεν τα φέρεις εσύ τα προβλήματα εδώ κάτω. Όπως το φέρεις. Τα προβλήματα τα φέρουμε, αλλά η ειδοποίηση πώς θα γίνει. Η ίσπραξη πώς θα γίνει. Η ίσπραξη πώς θα γίνει. Όταν πιέσαμε. Λοιπόν, ο θεσμικός της Ρόδος δεν είναι αυτό. Να σας πω. Λοιπόν, να λέει τα προβλήματα. Να σας πω. Μα λέει τα αντιπολίτευση. Δεν είναι αυτό. Δεν έχει πρόεδρε. Και όταν κάναμε διάφορες ενέργειες, ο κύριος Κατσαγιώτης ήρθε. Τότε εγώ όταν το πήρα κάποιος στους ιδιώτες τηλέφωνο. Εγώ το λέω, να το πω, δεν τρέχω. Να η αντιπολίτευση που είναι. Την είδες την αντιπολίτευση που είναι. Γι' αυτό μιλάω και για την αντιπολίτευση που είναι. Γιατί αν είχε φωνάξει η αντιπολίτευση, οι δήμαρχοι θα ήταν λίγο πιο καλύτεροι. Πρόεδρε, λοιπόν, και τελευταία, αν θέλετε, προσέξτε τα χωριά, πολύ εντελώς εξαιρεμένου. Γιατί όσο πάμε λίγο στέλνουμε. Και στο τέλος το χαρτί δεν κάνει. Εντάξει, οι πόλεις καλές είναι, αλλά τα χωριά είναι καλύτερα. Ευχαριστώ. Αν μη τι άλλο, για τη σημερινή συνεδρίαση, πρέπει να πω και τέλος άλλων συναδέλφων, Προέδρο, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, διότι σήμερα μιλήσατε την ουσία των προβλημάτων. Τρία χρόνια τώρα συζητάμε πώς να απομειώσουμε τα 14 ευρώ του κυρίου από τη ύδρευση ή οτιδήποτε άλλο, το οποίο εμένα προσωπικά δεν με αφορά. Από το τεχνικό πρόγραμμα του 2012 έχω βάλει σαν προτεραιότητα, έχουμε μία γεώτηση η οποία εάν δεν πήγαινε δύο φορές την εβδομάδα να ψωμιώνω το νερό, θα είχε καεί το μοντέλο το οποίο κάνει πάνω από 10.000 ευρώ και όλη αυτή η διαδικασία. Ένα χωριό ολόκληρο, το μοντέλο κάνουμε 100 γύρω, 130 με 150 κυβικά την ημέρα. Πολλαπλασιάστε επί 300 ημέρες να δείτε ένα αγαθό. Φυσικό αγαθό το οποίο κύριοι τη συμπολίτευση, τη αντιπολίτευση, αντιδήμαρχοι, προέδροι, δημάρχοι δεν έχετε το δικαίωμα να κοφέρετε. Μιλάμε για χιλιάδες κυβικά τα οποία χύνονται και πάνε στο ρέμα, εδώ στον Αρκαδικό έργο. Πρώτα. Δεύτερο. Έχουμε μέσα στο χωριό μας ένα δίκτυο γύρω στα 300 μέτρα το οποίο είναι 65 ετών. Έχουμε ζητήσει να γίνει από τον προηγούμενο Δήμο αντικατάσταση του δικτύου. Κάθε μέρα φτιάχνουμε και την επόμενη χαλάει. Δεδομένου ότι είναι και αμία. Καθαριστώ στον εξαρτό, τις έχω κάνει με προσωπική μου ευθύνη και με προσωπική μου χρηματοδότηση. Γλώριο δεν έχω. Οι σωλήνες κάνουν και όταν, επειδή έχουμε πολύ μεγάλη κατοφέρεια, αυτό το νερό που χύνεται, όταν σταματάει η υδροδότηση, αυτό το νερό ξαναμπαίνει πάλι μέσα. Και αυτό είναι το χειρότερο. Εφέτος είχαμε προβλήματα, να μην πω περισσότερα πράγματα από αυτό, δυσεντερίας και παραλίγο να πάμε όλοι φυλακή. Ένα άλλο θέμα για το οποίο κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε και κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε, είναι ότι για πρώτη φορά σας βλέπω σκεπτικούς αυτούς. Για πρώτη φορά. Καλά τα φέρετε, από εδώ τα φέρετε, από εκεί τα φέρετε, στο τέλος όλα με λιγά. Όπως θα πρέπει τα πράγματα να τα βάλουμε επί των τύπων των ίδιων. Ανοργάνωτοι είμαστε στο τύπο. Αδιάφοροι δεν ξέρω αν είμαστε. Απρογραμμάτιστοι είμαστε. Ευκαιριακά μπορώ να πω και επιλεκτικά κάνουμε κάποιες δουλειές. Αυτά τα πράγματα. Κύριε Δήμαρχε, στο προεκλογικό σας αγώνα είπατε ισόρροπη και ισόρροπη μας είχατε. Φυσικά εγώ δεν ανήκω στη δική σας την. Αυτό δεν λέει τίποτα.
Προσωπικά σας συμπαθώ, σαν άτομο, όπως δεν είναι δυνατόν τα μηχανήματα να κάθουν, το είπαν και προλογίσατε, και οι κύριοι χειριστές να κάθουν στο ΚΕΠ. Γιατί το ΚΕΠ του Καλονερού που είναι 5 λεπτά και ο νόμος λέει ρητός ότι τα ΚΕΠ, οι έδρες των πρώην Δήμων, κάνουν και δουλειές του ΚΕΠ. Γιατί μας αφαιρέσατε όλα από το σιδηρόκαστρο και έρχονται όλα τα πράγματα στο καλό. Το νομιστικό δεν έχω. Θα μιλήσω και για δύο άλλους προέδρους. Της Αθώνος και του Καλονέλου. Σας παρακαλώ κύριε Πρόεδρε. Έχω κι άλλο. Η σάτα μας, η σάτα που αναλογεί σε εμάς, δυστυχώς δεν έχει έρθει ένα ευρώ σε εμάς. Τι άλλο να σας πω. Ο κύριος Δήμαρχος είπε ότι οι πρόεδροι, και τον ευχαριστούμε, είναι το μυϊκό σύστημα. Παλαιότερα είχα αναφέρει ότι εδώ πέρα, κύριε Δήμαρχε, έχετε 55 βουνταλάδες οι οποίοι μπαίνουν μπροστά και ακούμε όσα δεν μπορεί να φανταστείτε κάθε. Σήμερα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, διότι μεταπηδήσαμε στην έννοια του χαμάτι. Εφόσον είμαστε δίκοι, κάνουμε και άλλες δουλειές. Και σκάφουμε, και αυτή τη δουλειά την κάνουμε, και λάμπες αλλάζουμε, και πληρώνουμε και όλα. Λοιπόν, θα πω για τους αγροτικούς δρόμους. Θα πω για την ηλεκτροδότηση, για την ηλεκτροφόρηση. Αυτό το πράγμα κάποτε πρέπει να τελειώσει. Δεν είναι δυνατόν, και το λέω έτσι και ας με συγχωρήσει, τρεις δημοτικοί σύμβουλοι ενδιαφέρθηκαν στο χωριό να αλλάξουν 5 λάβες. Ένας, μία, δύο, ο δεύτερος δύο και ο τρίτος τρεις λάβες. Αν είναι δυνατόν, καταρχάς με ποιο δικαίωμα να στέλνουμε τον οποιοδήποτε ηλεκτρολόγο. Εγώ επλήρωσα 65 λάβες από το χωριό τις παραβολές του Πάσχα που κάναμε στις γιορτές μας. Αν αυτό το πράγμα συνεχιστεί να φτιάξουμε και τον γείτονα το νερό που τρέχει, εγώ αύριο το πρωί σας το έχω έξω εδώ της αυτοκολλού, πάω στο κέντρο. Σας κάνουμε ένα υπόπημα στο οποίο λέμε την αδιαφορία και από εκεί και μετά κάνουμε καταγγελία. Αυτό το νερό που γίνεται χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες κυβικά, αύριο το πρωί περιμένουν για τον κύριο Αντιδήμαρχο να στείλει επάνω και η ΔΕΙΑ, η οποία πολλές φορές τα παιδιά έχουν έρθει πραγματικά και μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Δυστυχώς όμως, εμείς έχουμε να πληρώσουμε 3 χρόνια νερό, 305 ρολόγια, από πού θα τα εισπράξετε όταν θα τα στείλετε, κι αν θα τα στείλετε. Να πω και κάτι άλλο. Στον πρώην Δήμο Αυλώνος είμαστε 2.218 οικογενειακές μερίδες. Η πρώτη προεδρία του Γαλάνη 4 χρόνια, η δεύτερη 8, του Φιλντίση 12, του Κόλια 15. Επιτέλους πότε θα τελειώσουν αυτές οι μερίδες. Τι κάνουν οι κυρίες αυτές εκεί πέρα. Γιατί δεν στέλνετε ένα άνθρωπο επάνω ειδικό. Προσφερθήκαμε να βάλουμε από την τσέπη μας να τελειώσει. Κύριε Αντιδήμαρχε, είναι αυτό. Ολοκληρώστε κύριε Πρόεδρε. Αυτά έχω να σας πω και λυπάμαι για ένα πράγμα. Ότι μετά από τόσο καιρό είπαμε και εμείς με στεναρή τη φωνή τα αιτήματά μας τα οποία είναι για όλα τα χωριά κοινά. Τι θα κάνετε, δικό σας το θέμα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί φίλοι, αντιδήμαρχοι με τα αξιώματά σας, απόψε ρωτά δεν έγινε σοφότερο από αυτή τη συζήτηση που έγινε από εδώ. Δεν έγινε σοφότερο. Ακούστηκαν κάποιες ρητορικές κορώνες, έλθεν και έλθεν, αλλά σοφότερο δεν έγινε. Στην Επιτροπή Διαβούλευσης που έγινε πριν ένα μήνα περίπου, υπόθηκαν ακριβώς τα ίδια πράγματα. Και δεν κατάλαβα απόψε για ποιο λόγο συναντηθήκαμε εδώ. Πραγματικά δεν κατάλαβα. Να ακούσουμε τα ίδια πράγματα. Είναι μια απολογιστική λίστα όπως απόψε τετραγμένα. Που για πολλά έχουν γίνει, αλλά δεν έχουν γίνει.
να μιλήσω για αποδομές στο Δήμο που δεν υπάρχουν. Θέλετε να σας πω τι ακούμε κάθε μέρα εμείς οι μαγαζάτορες, να το πω στο τούτο του μαγαζάτορα, με τον κόσμο που ξαναστρεφόμαστε. Βγαίστε λίγο στην κοινωνία, ακούσετε τι προβλήματα εγώ, τι λέει εγώ για τον Δήμο μα. Εγώ πραγματικά τρέχω. Και δεν μιλάμε με τον Ακροπολίτη, εδώ τον τόπιο που τον βλέπουμε καθημερινά και τα λέμε. Λέμε τον πόλεμο, λέμε τις πικρίες μας. Αλλά μιλάμε για τον Ολυμπιακό που παίρνει και παθερίζει εδώ στην περιοχή μας. Μιλάμε με τους ξένους που είχαμε πάρα πολύ. Συγκεκριμένα ζητήματα έχει να βάλετε. Δεν είναι ζητήματα αυτά. Πώς είναι αυτά τα ζητήματα. Και λοιπόν δεν είναι ζητήματα αυτά. Αν είναι αυτά ζητήματα, ποιά τα αυτά ζητήματα. Ότι εγώ μας έχω κρατήσει όλες τις προσκλήσεις μου έχετε στείλει σαν πρόεδρο του Υπουργού Συλλόγου, όλες τις προσκλήσεις, τι συντάξεις θα δημοτικά συμβούλια. Να σας πω ακριβώς απ' έξω. Τα ίδια και τα ίδια πράγματα. Να αφαιρέσουν τα 2.40, να περάσει ο δρόμος από το κατάλληλο παραπέρα του παρακάτω. Πρόεδρε, με συγχωρείτε, θα έχετε το λόγο στη συνέχεια. Επειδή ακούστηκε και ξανακούστηκε. Δηλαδή, τι έχετε την εντύπωση, ότι είναι δίτσιο δικό μας να βάζουμε θέμα διαγραφή τελών 2,40 ευρώ. Μια φορά λέμε τα πράγματα με το όνομά της. Δηλαδή αυτό. Πρόεδρε, λέμε τα πράγματα μια φορά με το όνομά της. Έχει αυτό. Γιατί υπόθηκε, ξαναυπόθηκε και δημιουργούνται εντυπώσεις. Δυστυχώς αυτό απαιτεί γραφειοκρατία. Σήμερα με πήρε λοιπόν ο πρόεδρος των Όγιο Παδοπιού του Αρούμπα.